Και εγώ ειλικρινά, επειδή ανήκα σε ένα κόμμα που κυβέρνησε, ζητάω συγγνώμη από τον ελληνικό λαό σε νόμους που ψήφισαν και απεδείχθησαν ότι ήταν απέτυχαν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ποιος κυβέρνησε, κύριε Πρόεδρε, κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ την Ελλάδα? Θα τρελαθούμε σε αυτόν τον τόπο? Άκουσα τον αγαπητό μου φίλο τον κύριο Λικουρέτζο. Μα υπουργός υγείας ήταν κανένας από το ΣΥΡΙΖΑ? Για το τι συμβαίνει στο μηχανογραφικό σύστημα και πληρώθηκαν εκατομμύρια λεφτά των νοσοκομείων που δεν κουμπώνουν, φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ? Το ότι υπάρχει γνωμοδότηση του νομικού συμβουλίου του κράτους, η 165, την οποία ούτε ο κύριος Λικουρέζος ούτε ο σημερινός υπουργός απεδέχθησαν, που απαγορεύει στην ελίτ των καθηγητών να χειρουργούν στις ιδιωτικές κλινικές παρανόμως, φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ? Κύριε Πρόεδρε, ο γνωστός Τζάκη τελείωσε ελληνικό πανεπιστήμιο, δημόσιο πανεπιστήμιο, και πήγε στην Αμερική και σήμερα είναι η κορυφή στον κόσμο. Τι θέλουν να μας πούν δηλαδή για τα δημόσια πανεπιστήμια? Επικαλούμενοι τα ιδιωτικά. Και ειλικρινά αναγκάζομαι πάλι να αναφερθώ στη διαφορετική ιδεολογία που διακατήχε τη Δημοκρατική Παράταξη σε σχέση με τη δεξιά και τον νεοφιλελευθερισμό, για να σας πω και να μου πείτε πόσα παιδιά πήγαιναν από τα χωριά σας μέχρι το 63 γυμνάσιο και πόσα πήγανε όταν ήρθε η μεταρρύθμιση του ΑΕΜΝΙΣ του Λουκία Κρήτα το 63, όπου σας λέω μόνο από το χωριό μου, ενώ πήγαινε ένα ή δύο παιδιά στο γυμνάσιο, πήγανε 15 και 20 παιδιά στο γυμνάσιο. Δηλαδή τι μας λέτε τώρα, ότι πρέπει ο γιος του δικηγόρου να γίνεται δικηγόρος, ο γιος του γιατρού γιατρός και οι υπόλοιποι από κάτω? Αυτή την παιδεία θέλετε? Για αυτή την παιδεία πρέπει να μιλήσουμε. Μας είπαν και κάτι άλλο, κύριε Πρόεδρε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μας λέει από πού θα βρεθούν τα λεφτά για να πληρωθούν οι υπάλληλοι. Από εκεί που δεν μπορείτε, λόγω της διαπλοκής, να συγκρουστείτε όλα αυτά τα χρόνια με τη φορολογική, με τη φοροκλοπή, τη φοροδιαφυγή. Υπάρχει φαρμακευτική εταιρεία, κύριε Λικουρέζο, που έχει 500 εκατομμύρια τζίρο στην Ελλάδα και παρουσιάζει ζημίες. Το πιστεύει κανείς? Υπάρχει πολίτης με μέση νοημοσύνη που το πιστεύει? Από εκεί θα βρεθούν. Δηλαδή θα σώσουν την οικονομία τα 2 εκατομμύρια που θα κερδίσει το κράτος από αυτήν την απόλυση αυτών των ανθρώπων, εξειδικευμένων ανθρώπων που πραγματικά είναι πλούτος για τη δημόσια διοίκηση? Και σας είπε κανείς ότι η αξιωματική αντιπολίτευση υπερασπίζεται αυτή τη δημόσια διοίκηση που τη φτιάξατε εσείς, τη φτιάξαν τα προηγούμενα κόμματα, οι προηγούμενες κυβερνήσεις? Ναι, είμαστε υπέρ της δημόσιας διοίκησης, αλλά μιας δημόσιας διοίκησης λειτουργικής, αποτελεσματικής, αντιγραφειοκρατικής, με διαφάνεια, με αξιολόγηση, με αξιοκρατία. Ποια αξιοκρατία μιλάτε? Δεν ξέρουμε πώς λειτουργούσε το σύστημα και πώς λειτουργεί μέχρι σήμερα. Τι θέλετε να πούμε? Να πούμε πράγματα τα οποία πρέπει να ντρεπόμαστε όλοι, το πώς έχει λειτουργήσει το σύστημα? Και έρχεστε τώρα και θυμηθήκατε μια προσπάθεια που εγώ θα την επενέσω του Προκόπη του Παυλόπουλου, διότι έβγαλε από την ανασφάλεια χιλιάδες ανθρώπους, και έρχεστε σήμερα να ανασκολοποιήσετε αυτή την υπόθεση δήθεν για πλαστά. Περιορίστε το μόνο στα πλαστά όμως, όχι να πάτε σε άλλου είδους διαδικασίες και να βγάλετε όλο αυτόν τον κόσμο ή να τους έχετε ομοίρους πολιτικά σε διαδικασίες οι οποίες μπορεί να κρατήσουν πάρα πολύ καιρό. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους που απολύονται, αποκεφαλίζονται, διότι αυτή η νόμη της Τρόικας είναι νόμη κυνηγή κεφαλών. Θέλουν 11.000 κεφάλια μέχρι τον Ιούνιο. Δεν τους νοιάζει, τους νοιάζει να υπάρξουν 11 κεφάλια στον τουρβά, που έλεγανε στα χρόνια της Επανάστασης. Θέλω λοιπόν να πω, κύριε Πρόεδρε, ότι μέσα αυτούς τους ανθρώπους υπάρχουν πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, υπάρχουν άνθρωποι με ειδικές ανάγκες, υπάρχουν γονείς με παιδιά με ειδικές ανάγκες, υπάρχουν πραγματικές κοινωνικές καταστάσεις με έντονα κοινωνικά χαρακτηριστικά. Λοιπόν,
όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα οδηγηθούν στο κρεματόριο της εκτέλεσης και της απόγνωσης. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά θα βιώσουν μαρτυρικές στιγμές. Βιώνουν ήδη αυτή τη στιγμή μαρτυρικές στιγμές. Και το όφελος του κράτους